Μένουμε στο θέμα καθώς παράθυρο για να διευκολυνθούν οι διακοπές των Βρετανών και σε πορτοκαλί χώρες όπως η Ελλάδα με την προϋπόθεση όμως ότι οι ταξιδιώτες θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι αφήνει η κυβέρνηση Τζόνσον σύνδεση με τον Θανάση Καβό στο Λονδίνο. Ο Θανάση καλό μεσημέρι. Αυτό είναι μια καλή είδηση σίγουρα για, την, για, τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία. Ναι, ε, πρόκειται από τον Υπουργό Γεια Μαρχάνκο, ο οποίο έκανε μια, μια δήλωση το πρωί και είπε ότι και ο ίδιο το θέλει και η κυβέρνηση εργάζεται προ την κατεύθυνση αντικατάσταση τη δεκαήμερη καραντίνας που απαιτείται για όσου επιστρέφουν από πορτοκαλί χώρε, όπω είναι η Ελλάδα, από ημερήσια διαγνωστικά τεστ. Ε, βέβαια, το, στο ερώτημα πότε θα εφαρμοστεί αυτό και αν θα έχει εφαρμοστεί μέχρι τον Αύγουστο, έτσι ώστε να σωθεί έστω ένα μέρο των καλοκαιρινών διακοπών για του Βετανού. η απάντησή του ήταν απλά: Απόστολε, θα το κάνουμε όταν είναι ασφαλέ. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβερνητική πηγή που μιλά στους Times, η οποία εφημερίδα μάλιστα λέει ότι οι σχετικέ ανακοινώσει θα έχουμε μεθαύριο, Πέμπτη. Mm -hmm. Η κυβερνητική πηγή λέει ότι ο Ιούλιο ίσω είναι νωρί και ότι πράγματι πιθανότατα κάποια στιγμή τον Αύγουστο θα έχουμε την αλλαγή αυτού του μέτρου. Την Πέμπτη, δε να προσθέσω ότι θα έχουμε και τη νέα αξιολόγηση για την πράσινη λίστα. Αν και οι εκτιμήσει παραμένουν ότι ελάχιστε θα είναι οι αλλαγέ. Πολύ λίγε χώρε δηλαδή θα περάσουν από την πορτοκαλί στην πράσινη λίστα. Την Πέμπτη, λοιπόν, τα νεότερα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.